Ελάτε κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς να σας αντιμετωπίσω. Ο ένας ζεσταίνεται, ο άλλος κρυώνει, ο ένας... Όχι, κρυώσαμε κυρίω σήμερα. Δεν είναι και χαμηλές οι θερμοκρασίες. Καλά, εντάξει. Με τη διαφορά τη χθεσινή και την προχθεσινή, αυτό κύριε Νικολαίδη, όπως μας μάθει ο καιρός. Μπορεί να είναι παγωμένα τα σπίτια μας, μάλλον. Αλλά υπήρχε ή τα μαύρος ο καιρός το πρωί. Έχετε απόλυτο δίκιο, καθώς από ψες το βράδυ, μετά τις 8-9 το βράδυ, είχαμε σε αρκετές περιοχές της Κύπρου ευεργετικές βροχές, όχι μεγάλου αθρηστικού ύψους, περίπου 8,5-9 χιλιοστά μέση επιφανειακή κατανομή, κυρίως στον ορεινό όγκο Τρόοδους. Είχαμε πολύ ελαφρό χιονόνερο στην κορυφή Όλυμπος και στην περιοχή εκεί που έχουμε τον υψηλότερο μετεωρολογικό σταθμό, αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό, εκεί στο Χρώμιο, εκεί που είναι τα σανσέρ των χιονοδρομικών πιστών. Λοιπόν, καλός ο καιρός. Από απόψεως αθρηστικής βροχής, χαμηλό το αποτύπωμα της βροχής. Ήταν με ήπιου χαρακτήρα σε πολλές περιοχές της Κύπρου, συνεχούς βροχής από τις 8 η ώρα μέχρι τις 10-11 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή βρέφει λίγο ακόμα η περιοχή της Λεμεσού και του Ζυγίου. Αλλά το αποτύπωμα, εάν το δούμε σε σχέση με το κλιματικό αποτύπωμα του Δεκεμβρίου, είναι πολύ χαμηλό. Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είμαστε μόλις στο 26% της κανονικής του Δεκεμβρίου. Που συμποσούνται σε 28 περίπου χιλιοστά. Ο Δεκέμβριος έχει 106 χιλιοστά αθρηστική βροχή. Πάρα πολύ χαμηλό. Και όπως είπαμε και χθες, αν συνδυαστεί με τις υψηλές, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε καθόλου το προηγούμενο 20ήμερο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Αλλά δεν πιάνουμε το στόχο για το Δεκέμβρη με τίποτα. Μάλλον δεν θα τον πιάσουμε, καθώς στις επόμενες μέρες δεν αναμένεται να έχουμε ουσιαστικό ύψος αθρηστικής βροχής, αλλά ούτε και την ερχόμενη εβδομάδα από ό,τι φαίνεται από σήμερα. Ούτε έτσι, την άλλη. Άρα κύριε Νικολαίδη, ο χειμώνας που μας ήρθε έτσι σήμερα, που μας θύμισε χειμώνα, θα είναι για μια μέρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Το είχαμε πει από χθες. Το είχαμε πει από χθες ότι το πέρασμα θα ήταν σύντομο και ότι κατά τη διάρκεια του σημερινού απογεύματος θα υπήρχε ένα άνοιγμα. Σύμφωνα με την τελευταία δορυφορική εικόνα που έχουμε έτσι διαθέσιμη, φαίνεται ότι μετά τις 1-2 η ώρα θα έχει σε αρκετές περιοχές των δυτικών άνοιγμα. Αισθητό άνοιγμα του καιρού. Τώρα τα Χριστούγεννα... Πώς θα τα περάσουμε όσο κοντεύουν οι μέρες και η πρόβλεψη γίνεται πιο ξεκάθαρη, κύριε Νικολαίδη? Έχει δώσει ένα στίγμα των Χριστουγέννων ο Ονούφριος, με θερμοκρασίες πάνω των κανονικών για την εποχή, γύρω στους 20 βαθμούς. Κανονική μας είναι 16 με 17 βαθμούς, αντιλαμβάνεστε. Και με πιθανότητα, μικρή πιθανότητα, μεμονωμένης ελαφράς βροχής, Παρασκευή, Σάββατο και της του Χριστού Γεννήσεως την Κυριακή που μας έρχεται. Έτσι για το ΕΦΕ δηλαδή, κύριε Νικολαίδη. Δύσκολα, σας βλέπω προβληματισμένο. Είναι πίσω ο χειμώνας μας. Ξέρετε, όταν έχεις στη διάθεσή σου δεδομένα 120 ετών, η κατανομή της βροχής τα τελευταία 120 χρόνια στην περιοχή της Κύπρου, και βλέπεις αυτές, και είναι φανερές αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις. Υπήρχαν και στο παρελθόν διακυμάνσεις. Ναι. Αλλά εάν συγκρίνουμε τις διακυμάνσεις που είχαμε την τριακονταετία 1961-1990 με τις διακυμάνσεις του καιρού που έχουμε τώρα, είναι μία ακόμα ένδειξη ότι έχει αλλάξει αισθητά το κλίμα στην περιοχή της Κύπρου. Μάλιστα. Και είναι και ακόμη μία ένδειξη για όλες αυτές τις προβλέψεις, κύριε Νικολαίδη, για την κλιματική αλλαγή, και ενισχύει και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βοήθεια στο να βοηθήσουμε κι εμείς, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτή την τεράστια κλιματική αλλαγή. Τώρα τι μπορεί να κάνει μια μικρή Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό στο παγκόσμιο δεν γνωρίζω. Αλλά όμως είναι αυτές οι ενδείξεις των παλαιότερων χρόνων, πόσο περνάνε τα χρόνια, επιβεβαιώνονται δυστυχώς και πιο γρήγορα, κύριε Νικολαίδη, από ό,τι τις περιμέναμε. Εμείς έχουμε πιάσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου της κλιματικής διαφοράς, δηλαδή της θερμοκρασίας της προβιομηχανικής περίοδου. Είμαστε τουλάχιστον 1,5 βαθμό πιο υψηλά. Μάλιστα. Αυτή την περίοδο, σαν μέσες τιμές, μέσες ετήσιες τιμές.
από ό,τι την κλιματική περίοδο 61-90. Χθες ήμουνα σε ένα συνέδριο το οποίο γίνεται για δημοσιογράφους, για να ενημερώσουμε τους δημοσιογράφους για την αηφορία. Και ήταν και το τμήμα προσκεκλημένο για να δώσει τη δική του άποψη αναφορικά με την αηφορία και την κλιματική αλλαγή. Είπατε Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πράγμα να λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις νομοθεσίες της να περισταλούν οι ρήποι, να μειώσουμε τα ρηπογόνα εργοστάσια, να μην εκλείονται ρήποι στην ατμόσφαιρα, διοξείδιο του άνθρακα κλπ. Είναι ένα πράγμα. Και άλλο πράγμα να πιάνω τα εργοστάσια από την Ευρώπη και να τα παίρνω σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει κάποιες συνθήκες. Ινδία, Πακιστάν, Κίνα. Σωστό. Είναι τεράστιο θέμα και θα ήταν καλά μια μέρα να σας έχουμε στο στούντιο, κύριε Νικολαίδη, για να το θίξουμε. Γιατί και ενδιαφέρει στην Κύπρο και πολύ... που ακόμη αγοράζουμε ρήπους. Αγοράζουν οι μεγάλες χώρες αγοράζουν ρήπους από φτωχές χώρες. Ναι. Για παράδειγμα, οι ρήποι της Κεντρικής Αφρικής είναι αγορασμένοι από μεγάλες δυνάμεις, έτσι. Είναι μια ιδεχθής μορφή που έχει να κάνει με την αηφορία και την κλιματική αλλαγή. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω λεφτά. Έχω δυνατότητα ως πληθυσμός ενός κεντροαφρικανικού κράτους να εκπέμπω ρήπους στην ατμόσφαιρα. Δεν έχω εργοστάσια να εκπέμπω ρήπους στην ατμόσφαιρα. Οπότε έρχεται μια μεγάλη δύναμη, αγοράζει τους ρήπους, πόσα θες, τόσο, και εκλείονται περισσότεροι ρήποι από μια άλλη χώρα. Δηλαδή, το ουσιαστικό ισοζύγιο παραμένει το ίδιο. Ναι. Κύριε Νικολαίδη. Ανισοζύγιο μάλλον είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νικολαίδη. Δεν θα σας πούμε καλές γιορτές, γιατί θα σας φιλοξενήσουμε και τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την παράταση στην επιδότηση των.